Ζόπουλε, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι. Σας έχει καλέσει η αστυνομία? Όχι, εγώ δεν έχω πάρει καμία κλίση και καμία προσκλήση. Πώς σχολιάζετε την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα? Δεν μπορώ να τη σχολιάσω την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο ίδιος πρέπει να εξηγήσει, φαντάζομαι, τους λόγους της παρέμβασης. Χθες είπατε ότι δεν θα δώσετε στοιχεία αστυνομία ή δεν θα πάτε στην αστυνομία. Τώρα αλλάζει κάτι? Αν σας καλέσουν, έχετε πράγματα να με καλέσει, εντελώς διαφορετικό το ζήτημα. Άρα θα τα δώσετε. Άλλο να προσελθώ αυτόβουλα και άλλο να κληθώ. Από εκεί και πέρα το θέμα, εγώ πιστεύω ότι περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο ενδιαφέρει και όχι ενδεχομένως οι κυπριακές αρχές. Εκτός και αν από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητήθηκε συνδρομή των Κυπριακών Αρχών κατά την άποψή μου να διερευνηθεί η συγκεκριμένη υπόθεση. Α, γιατί λέτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο? Σας έστειλε κανένα μήνυμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι διερευνά την υπόθεση? Μπορεί με τα όσα έχουν ήδη δημοσιευτεί και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, δεν αποκλείεται να υπάρχει παρέμβαση. Ως εκ τούτου, αυτόν τον οποίο σήμερα χρειάζεται να διερευνηθεί είναι κάτω από ποιες προϋποθέσεις γίνεται ενδεχομένως η κλήση. Με βάση αυτό, εγώ αν και εφόσον θα κληθώ, δεν έχω ένα πρόβλημα να παρουσιαστώ. Ναι, θα παρουσιαστεί και θα δώσετε και τα στοιχεία? Οπωσδήποτε. Και σήμερα το πολιτικό γραφείο πρόκειται να συνεδριάσει για να δώσει και άλλα στοιχεία στη δημοσιότητα. Θα γίνει αυτό ή μετά την παρέμβαση εισαγγελέα? Το πολιτικό γραφείο σήμερα δεν συνεδριάζει για να δώσει άλλα στοιχεία στη δημοσιότητα. Το πολιτικό γραφείο σήμερα συνεδριάζει για να ενημερωθεί. Ναι, χθες για την απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος εγώ τα διαδικαστικά, κύριε Πρόεδρε. Χθες που μιλούσαμε πάλι στην εκπομπή, νομίζω μου είπατε αύριο μετά τη συνεδρία του πολιτικού γραφείου θα δώσουμε και στοιχεία στη δημοσιότητα. Μπορεί να το έθεσα λάθος εγώ. Τα στοιχεία στη δημοσιότητα είναι με την έννοια ανώτητες αποφάσεις του πολιτικού γραφείου. Τι αποφάσεις θα πάρει το πολιτικό γραφείο για αυτό το ζήτημα. Άρα, ό,τι έχετε να πείτε και να καταθέσετε θα το δώσετε στην αστυνομία αν και εφόσον κληθείτε. Αν και εφόσον θα κληθώ, βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Εξηγήστε μας μόνο λίγο το σημείο με το Ευρωκοινοβούλιο. Γιατί λέτε, αν το ενδιαφέρει, είναι το Ευρωκοινοβούλιο και μπορεί να ζει σε συνδρομή από τις αρχές τις δικές μας. Αντιλαμβάνεστε ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι θέμα που αφορά μόνο εμάς. Από την ώρα που παίρνει μια διάσταση και ενδεχομένως εμπλέκεται στη διαδικασία ευρωβουλευτής, ενδεχομένως να υπάρχει ενδιαφέρον και από την πλευρά του Ευρωκοινοβουλίου. Δεν ξέρετε αν υπάρχει σίγουρα. Αυτό θέλω να πω. Προς το παρόν όχι. Άρα είναι αυτό που μας είπατε ότι αξιοποιούσε χρήματα Ευρωκοινοβουλίου ο κ. Παπαδάκης για κερδοσκοπική ιδιωτική εταιρεία στην οποία μέχρι πρότινος ήταν μέτοχος. Αυτό είναι πλέον αυτό το επίμαχο. Αυτό το οποίο έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι όντως υπάρχουν υπόνοιες ότι ακριβώς αξιοποιούσε με χρήματα του Ευρωκοινοβουλίου για να χρηματοδοτηθεί μια ιδιωτική κερδοσκοπική εταιρεία στην Κύπρο. Χρήματα με την οποία ο ίδιος ενδεχομένως να έχει σχέση. Χρήματα όμως που δεν έχουν να κάνουν με το μισό του. Ναι. Να είστε καλά, κύριε Σουζόπουλε. Ευχαριστούμε πολύ.